Είμαι η Χριστίνα Πανταζοπούλου και μαζί θα κάνουμε πιλάτες για παιδιά. Παιδί σημαίνει χαρά, γέλιο και διασκέδαση. Ένα μάθημα για παιδιά δεν θα μπορούσε να έχει καμία άλλη μορφή παρά μόνο αυτού του παιχνιδιού. Οι ασκήσεις γίνονται με το βάρος του σώματος και με τη χρήση της μικρής μπάλας. Τα μυστικά για την επιτυχία του μαθήματος είναι η ενέργεια, η φαντασία και η ταχύτητα. Πάμε να δούμε λίγο τις ασκήσεις μας. Καθόμαστε σε ευρέα θέση με τα πόδια μας ανοιχτά. Φέρουμε την μπάλα μπροστά ανάμεσα στα πόδια. Πολύ σημαντική η υγεία της σπονδυλικής στήλης. Πάρα πολύ σημαντική στα παιδιά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Πιέζω μπροστά την μπαλίτσα και ανεβαίνω. Ελεύθερες επαναλήψεις, καθότι στα παιδιά δεν υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί. Μπροστά η μπάλα. Το ίδιο κάνουμε από πλάγια θέση. Τοποθετούμε την μπάλα στο πλάι και πιέζουμε να διατείνουμε καλά τα πόδια μας και τη σπονδυλική μας στήλη. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά μερικές επαναλήψεις. Κατόπιν θα ξαπλώσουμε με την πλάτη στο έδαφος και θα κάνουμε πάλι ασκήσεις για τον κορμό, αυτή τη φορά ασκήσεις κοιλιακών, εναλλάσσοντας την μπάλα ανάμεσα σε πόδια και σε χέρια. Ξεκινάμε με single leg stretch, αλλάζοντας την μπάλα κάτω από τα πόδια μας για να έχει και πιο πολύ πλάκα το μάθημα. Συνεχίζουμε με double leg stretch, όπου τεντώνουμε, πιάνουμε την μπάλα, αλλάζουμε την μπάλα, τη βάζουμε στα γόνατα, τεντώνουμε, πιάνουμε, τεντώνουμε, τη βάζουμε ανάμεσα στους αστραγάλους, όπου θέλει το κάθε παιδάκι, δεν περιορίζουμε. Κατεβάζουμε τα πόδια μας και ερχόμαστε σε αυτή εδώ τη θέση. Ανεβάζουμε τη λεκάνη και κατεβάζουμε τη λεκάνη. Είναι πολύ σημαντικό να παρομοιάζουμε την κάθε άσκηση με διάφορες λέξεις και στοιχεία από τον κόσμο των παιδιών. Οπότε σηκώνουμε σε μια πολύ ωραία γέφυρα για να περάσει από κάτω το τρενάκι. Φέρνουμε την μπάλα και την ανεβάζουμε. Ανεβάζουμε λεκάνη, φέρνουμε την μπάλα κάτω από τη λεκάνη και την ανεβάζουμε. Το ίδιο και αντίστροφο κύκλο. Ωραία. Φέρνουμε μπαλίτσα ανάμεσα στα πόδια, χέρια κάτω από τη λεκάνη για να διευκολύνουμε τα παιδάκια και αρχίζουμε και ανεβάζουμε τα ποδαράκια ψηλά. Δυνατά, να δυναμώσουμε κι άλλο τους κοιλιακούς. Από εδώ θα ανεβούμε και θα ξαπλώσουμε με την κοιλιά. Πάμε να κάνουμε μια μικρή τραμπάλα. Τοποθετούμε τα χέρια επάνω στην μπάλα, θα κάνουμε άρση του κορμού και κατόπιν θα αφήσουμε ελεύθερο το βάρος μας και θα εναλλάσσουμε το βάρος μας στα πόδια και στα χέρια. Και θα χαλαρώσουμε. Τελειώνουμε με ρολαρίσματα επάνω στη σπονδυλική στήλη. Η αγαπημένη άσκηση των παιδιών. Φροντίστε να συνδυάσετε τις ασκήσεις με χορό και με τραγούδι. Στο τέλος για χαλάρωμα μπορείτε να αφήσετε τους μικρούς μας φίλους να καθίσουν σε μία άνετη στάση και αφηγηθείτε τους ένα από τα αγαπημένα τους παραμύθια. Θα σας λατρέψουν.